και στο ρεπορτάζ. Είναι πρώτον πυλών οι χερσαίες επιχειρήσεις στο Λίβανο. Ενημέρωσαν και τους Αμερικανούς. Λοιπόν, Μιχάλη, καλησπέρα από την Ουάσιγκτον. Πρώτα απ' όλα να πούμε, επειδή είναι φρέσκια είδηση, ότι ο πρόεδρος Biden έκανε και σήμερα δηλώσεις, ζήτησε ξανά και το κάνει καθημερινά μια κατάπαυση του πυρός, όπως είπε, αλλά αυτοί που πρέπει να τον ακούσουν έχουν κλείσει ερμητικά τα αυτιά τους και είναι τραγικό για τον ίδιο, διότι δεν μπορεί να επιβάλλει μια επιθυμία του, που είναι ορθή βέβαια και θα σώσει ζωές. Ρωτήθηκε για το γεγονός, διότι περί αυτού πρόκειται πλέον, ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια περιορισμένη κλίμακας χερσαία επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, και απάντησε ότι ανησυχεί περισσότερο από όσο νομίζεται και θα αισθανόμουν καλύτερα αν σταματούσαν, εννοεί, οι συγκρούσεις. Πρέπει να έχουμε καταβάσει τον πυρός. Αμέσως μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, αξιωματούχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπέθεσε ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στα βόρεια σύνορα της χώρας και έχουν λάβει θέσεις μάχης θα επιτεθούν. Όλα αυτά είπε, υποδηλώνουν ότι επίκειται χερσαία επίθεση στο Λίβανο. Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος, πάλι υπό καθεστώς ανωνυμίας, ενημέρωσε τα ξημερώματα και πρόσθεσε ότι έχουν ενημέρωση πως όντως επίκειται η χερσαία επίθεση του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ. Έχει σημασία το αυτό που είπε, ότι έχουμε ενημέρωση. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ενημερώθηκε ήδη η Αμερικανική κυβέρνηση από την Ιερουσαλήμ, άρα είναι επίσημη ενημέρωση, Μιχάλη, άρα έχει αποκατασταθεί και επικοινωνία μεταξύ των δύο συμμάχων. Μετά την κρίση της Παρασκευής, θυμάσαι, όταν ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ τηλεφώνησε στον Αμερικανό ομόλογο του, όταν ξεκίνησε η επιχείρηση εναντίον του Χασάν Ναζράλα, φαίνεται ότι σήμερα ενημέρωσαν όπως είχε συμφωνηθεί, δηλαδή 12 με 24 ώρες πριν. Να πούμε στα γρήγορα, θα είναι μια περιορισμένη κλίμακα χερσαία επιχείρηση. Αυτός είναι ο σχεδιασμός, αλλά μπορεί στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης να αποφασιστεί να αλλάξει το καθεστώς και να εξελιχθεί σε μια κανονική εισβολή με το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων. Είναι το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στη Γάζα. Αλλά σε ό,τι αφορά τη Χεζμπολάχ, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι είναι πιο ισχυρή από τη Χαμάς. Αναμένεται ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συναντήσουν μεγαλύτερη αντίσταση. Πάντως, οι Ισραηλινοί κομάντος εκτελούν επιχειρήσεις από το Σάββατο, ανοίγοντας διαδρόμους για τον Ισραηλινό στρατό. Γίνεται η αρχική εκκαθάριση των υποδομών της Χεζμπολάχ, Μιχάλη. Ο αξιωματούχος ενημέρωσε επίσης ότι ο στόχος τους είναι να εξαλείψουν την απειλή στα σύνορα με τον Λίβανο. Τέλος, ο πρόεδρος Μπάιντεν μας είπε χθες, όταν επέστρεψε στο Λευκό Οίκο, ότι θα μιλούσε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα, Μιχάλη, και αντιλαμβανόμαστε ότι είτε δεν κατάλαβε ο κύριος Μπάιντεν τι του είπαν οι συνεργάτες του, είτε ότι ο κύριος Νετανιάχου δεν δέχτηκε να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αμερικής. Αυτά. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Δείτε σε λίγο. Αυξάνονται και οι φωνές για την κατάργηση των μέτρων στήριξης. Το καλάθι του νοικοκυριού από αύριο θα είναι κατά 8 ευρώ πιο ακριβό.